Αντιμέτωπο με τη σκληρή κριτική των πράσινων βουλευτών, βρίσκεται από το πρωί ο Γιώργο Κωνσταντίνου. Ενδεικτικά τα όσα το είπε η Βάσο Παπανδρέο. Το Νοέμβριο του 2009 ήμουν στο γραφείο σου και σου είπα να πάρει μέτρα και με αντιμετώπισε ω σούφο. Αφήστε τα κόλπα με τα Open Gov που συγκαλύπτουν τι επιλογέ των κολλητών σα. Και φέτο και πέρυσι θέσατε εκβιαστικά διλήμματα και όπω είπε και ο Μυραμπό, όταν εκβιάζεται η Βουλή, δολοφονείται η Δημοκρατία. 90 κυβερνητικοί βουλευτέ και έξι υπουργοί δίνουν το παρόν σύσκεψη με 62 βουλευτέ να ζητούν το λόγο. Ο απολογισμό είναι ειλικρινή. Όμω, αυτό που έχει σημασία είναι ότι αδειάσαμε τι τράπεζε από τι καταθέσει και γεμίσαμε τι πλατείε με κόσμο. Χάσατε το επικοινωνιακό παιχνίδι και αντί να ενημερώνετε τα μέσα μαζική ενημέρωση, κάνετε καταστολή όπω με την ανακοίνωση που βγάλατε την Κυριακή. Την ίδια ώρα, ένα ακόμη βουλευτή που είχε ψηφίσει στο μνημόνιο έλεγε Δεν βγαίνει το πρόγραμμα. Η δανειακή σύμβαση που υπογράψατε δεν μπορώ να διανοηθώ ότι την υπέγραψε ένα υπουργό. Όλε αυτέ οι διαδικασίε που γίνονται, γίνονται ακριβώ για να. Υιοθετήσουν και να ενσωματώσουν απόψει και προτάσει των βουλευτών. Αν και ο Γερό Μαπακοσταδίνου περιγράφει για πάνω από δύο ώρε την κατάσταση και τα μέτρα, οι εκμηρέ τοποθετήσει των πράσινων βουλευτών πέφτουν, βροχή. Κρινόμαστε από το αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα σήμερα είναι στι πλατείε. Ανασχηματισμό με πρόσωπα που να εμπνέουν εμπιστοσύνη. Καλέσαμε τον λαό πέρυσι να σφίξει το ζωνάρι, υποσχόμενοι ότι δεν χρειάζονται άλλα μέτρα και σήμερα ο Υπουργό Οικονομικών, με περισσή αλαζονία και χωρί να κάνει αυτοκριτική, ζητά νέα μέτρα. Δεν είναι μόνο στραβός ο γυαλός, αλλά στραβά αρμενίζουμε να υπάρξουν παρετήσεις. Στην 9 ώρε συνεδρία του Άτυπου Υπουργικού Συμβουλίου, ο Πρωθυπουργό χρησιμοποίησε δραματικού τόνου, ξεκαθαρίζοντα ότι όλα παραμένουν ανοιχτά στη διαπραγμάτευση με την Τρόικα για τη βοήθεια προ τη χώρα μα. Σήμερα διακυβεύεται από τι αποφάσει μα αλλά και από την εν γέννη στάση μα μέχρι το Συμβούλιο Κορυφή η ίδια η πατρίδα μα και το μέλλον τη, καθώ η διαπραγμάτευση με του εταίρου μα δεν έχει ολοκληρωθεί. Ακολουθούν κρίσιμε ημέρε και εβδομάδε. Εκτό από το ότι όλα παραμένουν ανοιχτά στη διαπραγμάτευση με την Τρόικα, ο Πρωθυπουργό έστειλε ακόμη πέντε μηνύματα απέκλεισε πρόορε εκλογέ, διέψευσε τα σενάρια περί τοποθέτηση κοινοτικών επιτρόπων σε Υπουργεία, ξεκαθάρισε ότι δεν θα ζητήσει την ψήφιση του μεσοπρόθεσμου προγράμματο με πλειοψηφία 180 βουλευτών. Ζήτησε εκ νέου συνένεση από τα κόμματα τη αντιπολίτευση, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο δημοψηφίσματο. Πάντω, η αντίστροφη μέτρηση για τα νέα μέτρα έχει αρχίσει. Το πράσινο φω θα δώσει το Υπουργικό Συμβούλιο την Πέμπτη, ώστε να κατατεθούν τα νέα μέτρα στη Βουλή μέσα στην εβδομάδα. Στόχο η ψήφιση του νομοσχεδίου ω αρχέ Ιουλίου, μετά τη Συνοδοκορυφή Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι προγραμματισμένη για τα τέλη Ιουνίου. Με τον Αντώνη Σαμαρά να συναντά σήμερα και αύριο ξένου ηγέτε και κοινοτικού αξιωματούχου για να τονίσει την ανάγκη επαναδιαπραγμάτευση των όρων του Μνημονίου. Η Νέα Δημοκρατία ανεβάζει του τόνου τη κριτική τη για την οικονομία. Δεν είναι η έλλειψη συνένεση που εμποδίζει την κυβέρνηση να κυβερνήσει. Κρύβει την αναποτελεσματικότητά τη. Στην υπογραφή του Αντώνη Σαμαρά στο λάθο δεν πρόκειται να υπάρξει. Ζητάμε επαναδιαπραγμάτευση του Μνημονίου. Υπάρχει πολιτικό χρόνο αν εφαρμοστούν οι προτάσει μα για να βγει η χώρα από την κρίση. Η κυβέρνηση δέχεται τα πειρά και των υπολείπων κομμάτων τη αντιπολίτευση. Τα γνωστά κόλπα παγίδευση και αποπροσανατολισμού με τι δίθεν διαφοροποιήσει βουλευτών στο ΠΑΣΟΚ, την καλύτερη διαπραγμάτευση του μνημονίου που προτείνει η Νέα Δημοκρατία και άλλοι δίνουν και παίρνουν. Ο λαό δεν πρέπει να χάνει χρόνο. Από τη στιγμή που ο Πρωθυπουργό κάνει 9 ώρε για να πείσει του υπουργού του και άλλε τόσε, ο κύριο Παπακοσταντίνου, του βουλευτέ του ΠΑΣΟΚ, επιβεβαιώνεται και η ανασφάλεια και η αγωνία τη πλατεία. Η προσφυγή στη λαϊκή ετιμιγορία με βάση τα υπαρκτά διλήμματα είναι κάτι παραπάνω από αναγκαία. Ο κύριο Παπανδρέου πετάει κορώνε για θολά δημοψηφίσματα, προκειμένου να αγοράσει χρόνο για μια κυβέρνηση που εδώ και καιρό έχει τελειώσει. Περιμένουμε να δούμε τι θυσίε θα κάνουν και αυτοί που παίρνουν τι αποφάσει.